Προχωράμε και πάμε τώρα να καλημερίσουμε εκ νέου τον κύριο Νίκο Παπά, τον οποίο τον ευχαριστώ για την αναμονή. Κύριε Παπά, συγχαρητήρια. Πήγατε εξαιρετικά καλά. Είστε χαρούμενος για την προσωπική σας επιτυχία. Να ξεκινήσουμε από τα προσωπικά. Εκλεγήκατε ευρωβουλευτής. Θα πρέπει να είστε χαρούμενος, νομίζω, από χθες το βράδυ. Όχι. Δεν το περιμένατε, όχι. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω πώς αισθάνεστε. Αρχικά ευχαριστώ πολύ. Από εκεί και πέρα, είμαι ικανοποιημένος με τη δικιά μου παρουσία. Mm-hmm. Ο σκοπός μου και ο στόχος μου επετεύχθη. Από εκεί και πέρα, κοιτάμε μπροστά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δουλειά. Ναι. Πριν πάω, θα σας ρωτήσω για το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να μείνω λίγο στο δικό σας. Τι προεκλογικό αγώνα κάνετε, δηλαδή πήγατε, κάνατε ομιλίες, γυρίσετε την επαρχία ή αρκεστήκατε μόνο σε αυτές τις τηλεοπτικές εμφανίσεις? Τι προεκλογικό αγώνα κάνατε? Αρχικά δεν είχα τηλεοπτικές εμφανίσεις στην προεκλογική περίοδο. Θέλω να πω, τους τελευταίους δύο μήνες δεν εμφανίστηκα κάπου. Mm. Ήταν μια προσωπική επιλογή. Ήθελα να παίξω, ας το πω έτσι, λίγο λαϊκά στα ίσα. Mm-hmm. Δεν ήθελα να αξιοποιήσω έτσι πόρτες που μπορεί να ανοίγονται πιο εύκολα σε μένα από κάποια άλλα παιδιά στο ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Γενικότερα δεν ήθελα να αξιοποιήσω έτσι πολλά πράγματα τα οποία φαντάζουν πλεονεκτήματα για κάποιον άλλον, όπως ίσως και την αγάπη του κόσμου του Παναθηναϊκού. Δεν μίλησα με ανθρώπους συνδέσμων, δεν ανεκοταλέφθηκα τα social μου πέρα από την τελευταία εβδομάδα που έκανα κάποια repost. Ήθελα να το πάω λίγο πιο παραδοσιακά, να ζήσω την εμπειρία. Όχι ότι κάποιος θα το αναγνωρίσει, θα το εκτιμήσει, ήταν για μένα. Και εν τέλει, αφού τα κατάφερα, νομίζω ότι ήταν μια συνταγή επιτυχίας. Γύρισα όλη την Ελλάδα, πήγα 42 διαφορετικές πόλεις. Αγυρίσατε, πήγατε 42 πόλεις, έτσι? Ναι. Ήταν ένας προεκλογικός αγώνας κοστοβόρος ή ένας φθηνός προεκλογικός αγώνας? Δηλαδή, δεν ξέρω. Γιώργο, η εκστρατεία, η περιοδία είναι ένα ακριβώς φορ, δυστυχώς. Mm. Ωραία, γι' αυτό λοιπόν. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να αλλάξει αυτό το σύστημα, γιατί okay, μπορεί εγώ και 4-5 άλλοι να έχουν τη δυνατότητα και αυτό το προνόμιο, αλλά μπορεί να υπάρχουν στο ψηφοδέλτιο μέσα παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία σίγουρα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Άρα καταλαβαίνει, οι υπόλοιποι αποκτούμε αυτόματα ένα μεγάλο πλεονέκτημα, μας μαθαίνει ο κόσμος πιο εύκολα. Και δυστυχώς τα κριτήρια του κόσμου πολλές φορές εστιάζονται στο ποιος θα μου δώσει μια ωραία χειραψία, ποιος θα μου κεράσει ένα καφέ ή ποιο γνώρισα από κοντά και έκανα λίγο καλαμπούρι. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι ευθέως. Σε τιμά αρχικά όλο αυτό που λες, ότι επέλεξες να μην εξαντλήσεις τις τηλεοπτικές σου εμφανίσεις, διότι και ως πρόσωπο προβεβλημένο γνωστό από το χώρο του αθλητισμού, όλοι θα σε θέλανε, γιατί είσαι από τα πρόσωπα. Δεν είναι θέμα να εξαντλήσω, δεν έκανα ούτε μία. Ναι, αυτό με, λέω. Με κόβανε επιτηδευμένα, εκβιάζοντάς με ότι αν δεν βγεις σε μια συγκεκριμένη εκπομπή, ας πούμε, στον Άλφα, μου είπαν αν δεν βγεις στην Τατιάνα Στεφανίου, δεν θα βγεις πουθενά. Αλήθεια τώρα. Λέω, αλήθεια, ναι, ξεκάθαρα. Άρα του λέω, παιδιά, ευχαριστώ, δεν θα βγω πουθενά από τον άνθρωπο αυτή. Άρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι δεν ήταν μόνο δικιά μου επιλογή. Όταν προσπάθησα να αξιοποιήσω στην τελική ευθεία μερικές ευκαιρίες, δεν με αφήσανε κιόλας. Κάτσε, γιατί μας λες κάτι καινούριο, αυτό, Νίκο. Είναι γιατί δεν ήθελες όμως κι εσύ να βγεις τόσο πολύ στην Τατιάνα Στεφανίδου και είχες βάλει και έναν προσωπικό περιορισμό σε αυτό? Νομίζω ότι είναι θέμα αισθητικής. Δεν ήθελα έτσι να πάω σε ανθρώπους που δεν ταιριάζουν στη δική μου. Καλή ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε κανένας με την εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου για να επηρεάσει κόσμο. Νομίζω με βοήθησε αρκετά η Τατιάνα, βάζοντάς τα μαζί μου, με έκανε αυτόματα συμπαθή σε πολύ κόσμο. Μάλιστα. Δεν ήταν όμως μια καλή ευκαιρία, κύριε Παπά, για να εκθέσετε τις θέσεις σας για την Ευρωβουλή? Στην Τατιάνα Στεφανίδου. Τατιάνα Στεφανίδου κάποτε ασχολείται με την Τζέννη Χιλουδάκη και τον Εθνικό Μαστάρ. Τώρα μην απαξιώνουμε. Μην απαξιώνουμε. Γιατί. Συγκεκριμένη, μην απαξιώνουμε τις διαδρομές των ανθρώπων, κύριε Παπά. Δεν είναι, είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Λοιπόν, μια στιγμή τώρα. Νίκο, έλα πάλι. Πες μου λίγο τώρα. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που έπεισε τον κόσμο και σε ψήφισε τόσο πολύ? Είναι η lifestyle εκδοχή, ενώ η lifestyle του αθλητισμού, εννοώ έτσι, ότι είσαι ένα πρόσωπο πολύ γνωστό από τον αθλητισμό, όπως είπες, αγαπάνε και οι Παναθηναϊκοί, αλλά γενικά είσαι αποδεκτός στον χώρο του αθλητισμού, του μπάσκετ. Είναι ναι. Οι πολιτικές σου θέσεις που εσχάτωστες, μάθαμε με όλο αυτό το πράγμα. Είναι ίσως ο χαρακτήρας σου που είναι συγκρουσιακός, θα τα βάλεις και με μένα, αν διαφωνείς, θα τα βάλεις και με τον ένα και με τον άλλο. Τι είναι αυτό που εκτίμησε? Είναι ότι είσαι ωραίος άντρας και αρέσει τις γυναίκες, να το πω γι' αυτό έτσι ευθέως. Τι είναι αυτό που πιστεύεις εκτίμησε ο κόσμος περισσότερο και σε έβαλε πια τώρα στην Ευρωβουλή? Αρχικά, βλέποντας αποτελέσματα και αξιολογώντας τα, λίγο επιφανειακά γιατί δεν έχω προλάβει πολύ, από ότι είδα αθλητές πολύ πιο σπουδαίοι από μένα, με τρομακτική διαδρομή, δεν κατάφεραν να μπουν. Ο Ζαγοράκης, ο Πύρος Δήμας, βεβαίως, η Μπεκατόρου, η Πατουλίδου βεβαίως.
Θέλω να πω, άρα απορρίπτεται το ένα σενάριο. Mm-hmm. Το οποίο εντάξει μπορεί να έπαιξε ρόλο. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν ήταν αυτός ο βασικότερος λόγος. Ναι. Νομίζω ότι εγώ σε όλη μου αυτή τη διαδρομή πάντα είχα πολιτικό λόγο, είχα τοποθετήσεις, είχα μια εξωαγωνιστική δραστηριότητα που θεωρώ αυτή εκτιμήθηκε από τον κόσμο. Αλλά σου ξαναλέω, εγώ γύρισα όλη την Ελλάδα, μίλησα με τον κόσμο, μοιραστήκαμε απόψεις. Μου είπαν τα προβλήματά τους. Θεωρώ ότι τους κοίταξα στα μάτια με ειλικρίνεια, ούτε δεσμεύτηκα, ούτε υποσχέθηκα σε τίποτα, γιατί θέλω να τους ξανακοιτάξω στα μάτια. Άρα νομίζω ότι η επαφή μου διαζώσης έπαιξε σημαντικό ρόλο. Νίκο, από χθες που εξελέγεις εσύ, μίλησες με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, ή όχι? Μιλήσατε στο τηλέφωνο ή βρεθήκατε, δεν ξέρω. Μιλήσαμε, μου έστειλε ένα μήνυμα. Γενικότερα, πάντα έτσι είχαμε μια επαφή, όπως και έχει με όλους τους υποψηφίους. Είναι κοντά ο Στέφανος με τον κόσμο, mm-hmm. ενώ του κόμματος. Αυτή ήταν η επαφή μας. Μου έστειλε ένα μήνυμα ότι είναι περήφανος για μένα. Πάντως, εσύ δεν πήγες στην Κουμουνδούρου. Είδα άλλους υποψηφίους. Εσύ χθες το βράδυ δεν πήγες στην Κουμουνδούρου. Όχι, όχι, πήγες δεν πήγες. Δεν πήγες. Δεν πήγες, ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τώρα κάνουμε και ένα πολιτικό σχόλιο για το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε βάλει ένα πύχη γύρω στο 17-18% να είναι πετυχημένος. Δεν τον πέρασε τον πύχη, πήγε πιο κάτω. Ωστόσο, είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν το λες και κακό. Είστε πια η δεύτερη δύναμη πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Είστε η δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης με καινούριο αρχηγό, τον οποίο τον ψήφισε πάλι ο κόσμος για πρώτη φορά. Είσαι ικανοποιημένος ή όχι από το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ? Περίμενες κάτι καλύτερο, ας πούμε? Κοίταξε να δεις. Ίσως φταίει ο αθλητισμός, ο πρωταθλητισμός που έχω κάνει τόσα χρόνια. Θεωρώ ότι αν δεν βγεις πρώτος, δεν μπορείς να είσαι ικανοποιημένος. Δεν κοιτάω ποσοστά, δεν κάνω. Η μία ανάγνωση μπορεί να λέει ότι μειώθηκε η διαφορά από την κυβέρνηση στο μισό. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα, ο δεύτερος είναι δεύτερος. Εγώ ήρθα στο κόμμα γιατί θέλω να γίνει πάλι κόμμα εξουσίας, κόμμα κυβέρνησης. Όλα τα άλλα μου περισσεύουν. Ωραίο. Τελευταία ερώτηση σε ανθρώπινο επίπεδο. Είσαι έτοιμος τώρα να ξεκινήσεις τα ταξίδια και να είσαι 5 μέρες εκεί και 3 μέρες και 2 μέρες εδώ? Εντάξει, είμαι συνηθισμένος, Γιώργο. Στον αθλητισμό, στο μπάσκετ, στον Παναθηναϊκό, τόσα χρόνια είχαμε 2 ταξίδια τη βδομάδα. Δεν μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Εγώ δεν θέλω να είμαι 4 εδώ και 3 εκεί. Εγώ θέλω να πάω, να προσαρμοστώ, να δουλέψω, να προσφέρω, γιατί αυτός είναι ο στόχος μου. Ξαναλέω, γύρισα την Ελλάδα, κοίταξα τόσο κόσμο στα μάτια και του είπα ότι θα προσφέρω. Δεν πάω ούτε για τουρισμό, ούτε για παχτή εκεί πέρα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Να είσαι καλά. Θα τα λέμε, ελπίζω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα. Παιδιά, έχει ενδιαφέρον. Είναι ένας άνθρωπος που κι αυτός ήρθε από το χώρο του αθλητισμού, από το πουθενά, να το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν είχε μια πολιτική παρουσία. Δείχνει. Είχε όμως μια πολιτική άποψη. Ένα συγκρουσιακό χαρακτήρα. Δηλαδή, ο παπάς, θυμάστε, εμείς βριζόμασταν. Τα βρήκαμε γιατί δεν είχαμε κάτι να χωρίσουμε. Τώρα βγαίνει εδώ και στην πρώτη του μετεκλογική, ας πούμε, ομιλία, δίνει μια είδηση. Δεν μασάει τα λόγια του και λέει: εμένα με εκβίασαν να πάω στο κουμπί της Τατιάνας. Δεν γούσταρα και γύρισα μια πλάτη σε ένα σταθμό. Δεν το λέει οποιοδήποτε. Αυτά, πρόσεξε να δεις. Ακουάρια, δεν κρίνω. Είναι βαριά. Αυτές είναι βαριά, ωστόσο είναι μια... Δεν μπορείς να ακυρώνεις τις διαδρομές των ανθρώπων, δεν μπορείς να προσφέρεις. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις ανθρώπους. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή εσύ λογοκρίνεις έναν άνθρωπο που βγήκε μια αλήθεια του. Ο κύριος Παπάς έχει έναν λόγο ενδυστικό. Άρια μου, βγαίνεις και λογοκρίνεις έναν άνθρωπο. Μα είπε την αλήθεια του. Εγώ δεν κρίνω, Άρια. Άρια, ξεκόλα. Δεν κρίνω αν ο παπάς έκανε κακά ή καλά που δεν πήγε στην Τατιάνα. Όμως δεν ήταν και υποχρεωμένος να το πει. Προς τιμήν του λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνει και ανοίγει ένα μέτωπο και λέει: παιδιά, εγώ για λόγους αισθητικής δεν θέλω να πάω σε αυτή την εκπομπή. Δεν λέω αν έκανε καλός ή κακός. Και επειδή δεν πήγα στην εκπομπή τη συγκεκριμένη, δεν με βγάλα καθόλου από ένα κανάλι. Αυτό είναι μια καταγγελία που δεν ήταν υποχρεωμένος να την πει, που ανοίγει ένα μέτωπο. Άρα σου λέω ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τις συγκρούσεις. Δεν... Καλό ή κακό, δεν το κρίνω. Θέλει και διπλωματία όμως, Γιώργο μου, η πολιτική. Με δεν θέλει χωρίς διπλωματία τον εξέλεξε. Συγκρουσιακό χαρακτήρα. Χωρίς λοιπόν, εγώ είδα άλλους. Αυτά, εγώ είδα άλλους αθλητές, να σου απαντήσω. Δεν είμαι φίλος του παπά. Και ξέρεις ότι διαφωνώ σε πάρα πολλά μαζί του. Όχι, εκφέρω είδα λοιπόν άλλους αθλητές, Άρια μου αγαπημένη. Σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε. Να τελειώσω μια. Ρημάδα φράση. Με συγχωρείς, ναι. Είδα άλλους αθλητές, οι οποίοι παίρνανε όλους και τον μιλώντα και τους γλύφανε για να τους βγάλουν να τους δώσουν 2 λεπτά χρόνου. Ναι. Δεν βγήκανε. Ο παπάς με αυτό το συγκρουσιακό χαρακτήρα, ναι, που βγαίνει τώρα και λέει: εγώ δεν γουστάρω τα Τατιάνα και δεν πήγα. Άσχετα αν διαφωνώ ή συμφωνώ. Βγήκε. Άρα σου λέω ότι σε πάρα πολλούς ανθρώπους η σύγκρουση. Βγαίνει ως αποτέλεσμα. Όχι μόνο βγήκε, άφησε πίσω του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ κατά 50-60.000. Άρα ο κόσμος τον επιδοκίμασε για αυτό που είναι. Καταλαβές. Για αυτό που είναι. Και ποιοτικά. Δηλαδή...